Αυτά είναι τα δεδομένα της ημέρας. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω το Διαμαντή Σαϊτανίδη, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη και τον Χρήστο Κιμπιζή. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, Διαμαντή, από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου. Όλες αυτές τις μέρες ο κύριος Γεραπετρίτης πήγε στη Λάρισα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνεται. Και υποθέτω ότι από αύριο θα δούμε πια και πώς συγκεκριμενοποιείται η υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης απέναντι σε αυτήν την ιστορία. Ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για υπερασπιστική γραμμή. Πρόκειται για κάποιες ανακοινώσεις, από όσο λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, που θα, οι πρώτες, μαθαίνω, που θα δημοσιοποιηθούν αύριο από τον κύριο Γεραπετρίτη για το τι μέλη γενέστε. Γενικώς η κυβέρνηση κρατάει πολύ κλειστά τα χαρτιά της. Mm-hmm. Και το ρεπορτάζ είναι πολύ σφιχτό σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις μέρες τελευταίες, θέλω να πω. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να υπάρξει μείωση ή ελαχιστοποίηση των δρομολογίων, των σειρμών, μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση της τηλεματικής και αντίστοιχη αύξηση των μετακινήσεων ακόμα και από τον ΟΣΕ μέσω λεωφορείων mm-hmm. του ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. Και βέβαια πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που θα κάνει αύριο ο κ. Γεραπετρίτης. Στο μεταξύ νομίζω ότι αυτό που παραμένει, συμπληρώνεται τώρα μια εβδομάδα σε λίγη ώρα από το τραγικό δυστύχημα, αυτό που παραμένει είναι η οργή για όλα όσα οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ναι. Από τις αβελτηρίες του οργανισμού διαχρονικά και τώρα και παλιότερα, μέχρι τα λάθη τα οποία έγιναν και από το Σταθμάρχη, που ήδη έχει προφυλακιστεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες από την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σαφές ότι είναι αυτή τη στιγμή το κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας ως προς τους χειρισμούς, εννοώ. Ναι. Και από εκεί και πέρα εξελίσσεται και ένας δημόσιος διάλογος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, Γιώργο, το επαναλαμβάνω, ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, και η ίδια η αντιπολίτευση επιλέγει αν θα την αντιπολιτευτεί σε όλα, ακόμα και σε αυτά που μπορεί να έχουν ένα ισχυρό βαθμό ευαισθησίας, και στο τέλος της ημέρας που λέμε, της τετραετίας δηλαδή στην πραγματικότητα, mm-hmm. οι πολιτικές δυνάμεις είτε κυβερνούν είτε αντιπολιτεύονται, εισπράττουν τα επίχειρα από τον ελληνικό λαό για την συντολική στάση τους. Εμείς μπορούμε να διαφωνούμε σε αυτό το θέμα μεταξύ μας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θέσω και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Αφορά στο δικό μας το επάγγελμα. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά, δημοσιογράφοι στοχοποιούνται για τις απόψεις που εκφράζουν. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες ότι αν κάποιος εκφράζει την άποψη Α, είναι ένας ακέραιος δημοσιογράφος που ορθώνει ανάστημα απέναντι στην όποια εξουσία, στην όποια πολιτική δύναμη, και αν εκφράζει την άποψη Β, είναι πιασμένος, είναι χρηματοδοτούμενος, είναι τσάτσος, είναι τα γνωστά συνθήματα αλήτης, ρουφιάνος και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να προστατεύσουμε το επάγγελμά μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά δεν μπορεί να είμαστε, να καθόμαστε στο εδόλιο του κατηγορουμένου ανάλογα με τις απόψεις που λέμε. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε, κατά την άποψή μου, όλοι σε αυτό το πάνελ και στο επάγγελμα συνολικά. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν μπορεί να μην είμαστε αντικειμενικοί, δεν υπάρχει αντικειμενική κατά την άποψή μου δημοσιογραφία. Λέει ο καθένας την άποψή του. Η δική μου γνώμη είναι mm-hmm. ότι το κανάλι, το Κόντρα, έχει επιλέξει προσεκτικά κάποιους συναδέλφους που βγαίνουν στο δελτίο σου και εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, εκφράζουμε διαφορετικές απόψεις ο καθένας, έτσι ώστε ο τηλεθεατής να πάρει όλες τις απόψεις και ο ίδιος, ο καθένας που μας βλέπει, με τα δικά του κριτήρια να διαμορφώσει μια γνώμη. Αλλά δεν μπορεί, και τώρα δεν μιλάω για το Κόντρα, μιλάω γενικότερα, δεν μπορεί να στοχοποιούνται δημοσιογράφοι mm-hmm. ανάλογα με τις απόψεις τους. Δημήτρη, τι λες? Θα πιαστώ από το τελευταίο, γιατί όντως τις τελευταίες μέρες έτσι, το συνάφημα, σαν και δεν είναι θέμα συντεχνιακό, για τα σχόλια, δηλαδή τα δίκαια ή άδικα σχόλια κριτικής που δεχόμαστε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, θα πω εγώ. Όπως και στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι και στο δημοσιογραφικό κλάδο δεν νομίζω ότι ευνοεί ή θα πρέπει να δεχόμαστε το τσουβάλιασμα. Αν κάποιοι λιγοστοί έχουν κάποιες απόψεις, αλλά δεν τιμούν τον ρόλο τους, δεν τον επιτελούν σωστά ως δημοσιογράφοι, που βεβαίως δεν χρειάζεται και δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να απαξιώνεται συλλήφθην
ο κλάδος, γιατί υπάρχουν κάποιοι λιγοστοί οι οποίοι έχουν κάποιες τοποθετήσεις που είναι, πώς να το πω, πολύ κοντά στην εξουσία και όχι να την κρίνουν και να την καταγγείλουν, έτσι, με επιχειρήματα και με τεκμηρίωση πάντα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, Γιώργο. Γιατί θα φέρω παραδείγματα, ας πούμε. Μπορούν να τσουβαλιάζονται ή τι να πει κανείς για τους συναδέλφους, τους ρεπόρτερ που είναι από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας και νυχθημερών ενημερώνουν την κοινή γνώμη για την εξέλιξη της υπόθεσης της μεγάλης τραγωδίας. Mm-hmm. Τι να πει κανείς για τους σκληρά εργαζόμενους και χαμηλά αμοιβόμενους συναδέλφους. Έτσι, όπως και στα κόμματα, όπως και στις επιχειρήσεις, όπως και στους φορείς και στην ίδια την οικογένεια του καθενός. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι το ίδιο σωστοί ή το ίδιο έντιμοι, δεν έχουν την ίδια άποψη. Έτσι και στο χώρο μας, νομίζω, είναι το ίδιο. Αυτό είναι συγγνώμη, δεν θέλω να διακόψω. Απλώς το «δεν είναι όλοι οι ίδιοι» δεν μπορεί να στοιχίζεται με βάση τις απόψεις τους. Ναι, το διευκρίνεις αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορεί να θέσει κανείς το δικαίωμα του κόσμου να κρίνει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του σε μια ελεύθερη. Είπα όμως δεν πρέπει να τσουβαλιάζονται όλοι. Δεν πρέπει να τσουβαλιάζονται, Δημήτρη, αλλά δεν πρέπει να αφαιρέσουμε το δικαίωμα του κόσμου για να κρίνει. Δηλαδή, άμα βγει ένας αλφα δημοσιογράφος και πει ότι τα παιδιά αυτά έγιναν θυσία για να βελτιωθούν υποδομές, τότε δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα του κόσμου να διαμαρτυρηθεί εναντίον αυτού του δημοσιογράφου. Ναι, συμφωνώς. Του κόσμου. Εκτός από το να κρίνουμε του ανθρώπου ο οποίος έχει εκπομπή σε μεγάλο κανάλι και βρίζει τους καναλάρχες. Εντάξει, του κόσμου. Μιλάω για τον κόσμο, δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους. Συνάδελφε, μισό λεπτό. Να κρίνουμε και το συνάφη μας και τον καθένα και την καθεμιά που μας ξεχωριστά. Απλώς, επειδή είναι κρίσιμη ημέρα, να κρίνουμε λίγο και την κυβέρνηση. Χρήστο, δίνω το λόγο σε σένα, καθώς βλέπουμε σιγά-σιγά ότι υπάρχει ένα μούδιασμα γαλάζιας απόχρωσης. Πριν λίγο ο κύριος Οικονόμου ουσιαστικά έδειξε τον Κώστα Καραμανλή και μιλώντας για την περίφημη σύμβαση με τα δωράκια στην Hellenic Train και το πώς η Hellenic Train είχε πάει πάσο στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας από το δημόσιο, να καταλογίζει έλλειψη ενημέρωση στον πρώην Υπουργό. Χθες εδώ ο Νικήτας Κακλαμάνης διαφοροποιήθηκε σε αρκετά πράγματα και ο κύριος Τζαβάρας είπε ότι ο κύριος Βορύδης είναι καλός νομικός και θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι παράνομη η μετάταξη του. Από χτες έχουμε μία κόντρα μεταξύ του κύριου Ραγκούση και του κύριου Βορύδη. Ναι. Ο μεν κύριος Ραγκούση από την εκπροσωπότητα στο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, ότι με βάση τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ότι η πρόσληψη του σταθμάρχη στη συγκεκριμένη θέση ήταν γαλάζιο ρουσφέτη. Mm-hmm. Γιατί δεν πληρούσε τα ηλικιακά κριτήρια. Βγαίνει ο κύριος Βορύδης χτες στο Μέγκαν, δεν κάνω λάθος, το δείξαμε και εμείς αυτό το απόσπασμα, και λέει: όχι, μια χαρά ήταν, γιατί έγινε μετάταξη από το δημόσιο. Mm-hmm. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Τζαβάρας, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ξανά, οπότε έχει αποβάλει το βάρος του εκλογικού κόστους, γιατί είναι βάρος αυτό, και μιλάει πολύ πιο ελεύθερα. Και λέει: όχι, αυτή η διάταξη δεν ισχύει. Το ηλικιακό κριτήριο δεν ισχύει όταν υπάρχει μετάταξη από τον ΟΣΕ στον ΟΣΕ, όχι από άλλη θέση του δημοσίου στον ΟΣΕ. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μεγάλη γλωσσία στη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθούν, νομίζω, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Βγήκε χθες πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε: ναι, είναι ρουσφέτη ο σταθμάρχης, αλλά δεν είναι ρουσφέτη δικό μας. Είναι ρουσφέτη του Πασόκ. Βγαίνει ο κύριος Βορύδης, λέει: όχι, δεν είναι ρουσφέτη. Βγαίνει ο κύριος Τζαβάρας, λέει: μπορεί να είναι ρουσφέτη, μπορεί και να μην είναι, αλλά πάντως δεν έγινε σωστή μετάταξη. Και ο κύριος Πλεύρης όμως είναι στο ίδιο κόμμα που κρατάνε έναν υπουργό που παρετήθηκε κλαίγοντας. Θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια. Όμως το κόμμα το οποίο κατηγορούν. Έτσι, το γιατρό που έκανε αυτό το. Που κρίθηκε, που ενέκρινε δηλαδή την άδεια του επιθεωρητή, αμέσως μετά το πόρισμα της ΕΔΕ τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου. Υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριος Καραμανλής ήταν ξανά υποψήφιος. Λοιπόν. Παρότι είδαμε πριν την εικόνα με τα ποντίκια που κατά λάθος είπε ότι είναι της Hellenic Train, αλλά είναι κρατική, είναι του ΟΣΕ η υπευθυνότητα. Και δεύτερον, ο κύριος Καραμανλής ήταν υποψήφιος, ενώ έπρεπε να έχει κάνει ένα έργο από το 20, δεν το έχει κάνει και έχουμε 23. Ήταν υποψήφιος καταδικασμένος τελεσίδικα, παιδιά, από 13 αγροπαγίδες με 2 χρόνια φυλάκιση. Η συζήτηση μόλις τελείωσε. Μόλις άρχισε, μάλλον δεν έχει τελειώσει. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Σας ευχαριστώ για τους τρεις πολύ. Καλό βράδυ.